Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Bumblebee. Σε σκηνοθεσία Travis Knight με του Χέιλι Στάινφελντ, Χόρχε Λέντεμπορκ Τζούνιορ, Τζον Σίνα, Πάμελα Αντλόν και Τζον Ορτίζ. Ένα μηχανικό στρατιώτη των Ότομποτ καταλήγει στον πλανήτη Γη, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια του 1987. Όπου η 18χρονη Τσάρλι τον ανακαλύπτει, τον παίρνει νομίζοντα ότι είναι αυτοκίνητο και τον ονομάζει Bumblebee. Όμω δύο ρομπότ από τον αντίπαλο στρατό των Δεσέπτικων καταφτάνουν στη Γη με στόχο να τον βρουν και να τον σκοτώσουν. Το σενάριο έχει να πει μια πάρα πολύ απλή ιστορία και την λέει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Δεν είναι ότι μου έλειψε κάτι. Στη θέση του είναι όλα για αυτό το είδο τη ταινία που είναι. Έχει και συμπαθεί χαρακτήρε. ίσως το μόνο που μπορώ να τι καταλογήσω είναι ότι το έχω ξαναδεί όλο αυτό το πράγμα. Οκ, okay, αλλά το κάνει καλά. Και το μεγαλύτερο και το πιο δύσκολο στίχημα ήταν να κάνει συμπαθή το χαρακτήρα του ίδιου του Bumblebee χωρί να τον ξεφτυλίσει, διότι είναι ένα μάτσο ψηφιακά σίδερα που δεν μιλάει, δεν έχει ουσιαστικά εκφράσει και μεταμορφώνεται σε αυτοκίνητο. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να τον κάνει συμπαθή χωρί να τον κάνει καραγκιοζάκο ή χαριτομενούλη και να κρατήσει σωστέ ισορροπίε και θεωρώ ότι κράτησε τι σωστέ ισορροπίε. Αυτό που μου άρεσε σίγουρα είναι ότι πέτυχαν επιτέλου τη σωστή ισορροπία μεταξύ του πόσο δείχνουν τα ρομπότ και πόσο δείχνουν του ανθρώπου. Όσο προχωράγαν οι ταινίε του Μάικλ Μπέιρε, παιδί μου, εντάξει, δείχναν όλο και περισσότερο ρομπότ, αλλά θυμάμαι την πρώτη ταινία που είχα δει το 2007 που πραγματικά έβλεπα συνέχεια στρατιώτε και που και που έβλεπα και κανένα ρομπότ εδώ πέρα δεν ασχολούνται με άκυρα πράγματα. Στο προσκήνιο είναι η σχέση τη ηρωίδα με το Bumblebee. Και χτίζεται πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι το φόκου και αυτή θα έπρεπε να είναι το φόκου. Δεν να ασχολούμαστε με ακυρίλε. Ναι, έχει του περιφερειακού χαρακτήρε, αλλά είναι τόσο όσο. Και έχει και τα δύο αντισέπτικων ρε παιδί μου, τα οποία είναι στο κυνήγι για τον Bumblebee, τα οποία δίνουν την κατάλληλη απειλή όπου και όσο χρειάζεται. Και νιώθω ότι ήταν όντω αντισέπτικων ρε παιδί μου, δικαιολογούσαν τον τίτλο του γιατί κάναν κανονικά deception. Όντω παραπλάνησαν την Αμερικάνικη κυβέρνηση, οπότε μπράβο σε αυτό. Επίση, μου άρεσε πάρα πολύ το χιούμορ τη ταινία. Κλέψαν λίγο, επειδή είμαστε στα 80 τώρα, οπότε ξέρει αυτά τα αστιάκια τα είχαν έτοιμα, λίγο από Stranger Things, λίγο από γενικότερη την τρέλα των 80 Science. Αυτά, αλλά ήταν. ήταν τόσο όσο αυτό είναι το θέμα. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάει να δω το πρώτο Transformer είχα φρίξει από τα καραγκιουζιλίκια, γιατί εδώ είναι ένα χιούμορ αθώο και εφηβικό, και πιάσαν πλήρω την αίσθηση τη εφηβεία και του καλοκαιριού, ρε παιδί μου, ενώ ο Μάικλ Μπέι έκανε χιούμορ φραγμπορ, οί μπίνε και α, πάμε για ράγκμπι και μαλακίε. Ράγκμπι, τι παίζουν εκεί πέρα. Κρίνει τον άνθρωπο για αυτό που είναι. Ε, αυτό είναι. Κοίταξε. Ναι, την ψυχή του βγαίνει, α... δεν το κάνει για να πουλήσει. Το στήριο. καταλαβαίνω ότι ήταν έντι, έντιμο αυτό που έκανε, απλά το συγχαίρωμαι. Αυτό. Δεν κρίνω το Michael Bay, α είναι ότι είναι. Αυτή η ταινία που είδα, για παράδειγμα, θέλω να συγκρίνω δύο σκηνέ που είναι παρόμοιε. Στο πρώτο Transformers, ε, πρώτο Transformers, είναι στο σπίτι του ήρωα του Σαμ, στον κήπο. Autobots και παίζουν κρυφτούλοι ενώ οι γονεί ε, και ο Σαμ μιλάνε για τι σεξουαλικέ του αφυπνήσει. Το Bumblebee είναι ο Bumblebee ο οποίο βγαίνει στο σπίτι και το κάνει πουτάνα. Γιατί είναι αδέξιο. Και το ένα μου βγάζει ότι γιατί το βλέπω τώρα αυτό, ενώ αυτό μου βγάζει χαριτομενιά. Γιατί όμω, διότι το γενικότερο ύφο τη ταινία ήταν χαριτωμένο και παιδικό και φοιδικό, ήταν σαν καρτούν η ταινία, ενώ το άλλο μου ξεκινάει με κάτι επικέ μουσικέ. Μου λε και βλέπω το The Rock, πάλι του MacLeBay, έβλεπα κάτι πικούρε, έβλεπα κάτι σοβαροφάνιε, ρε παιδί μου και μετά μου κόβε αυτό το ηλίθιο χιουμορ. Εδώ μπορεί να είναι το ίδιο ηλιο. Ο χιούμορ αν τα αλλά εντασσόταν περισσότερο στο κλίμα τη ταινία. Αυτό που έχω να καταλογίσω λίγο στο σενάριο, όπω και το X-Men First Class, δεν είναι σίγουρα αν είναι prequel του πρώτου Transformers ή αν είναι reboot. Του franchise. Δεν θα με νοιάζει και εμένα να σου πω την αλήθεια. Κάπου στο τέλο όμω κλείνει με πολύ άμπαλο τρόπο και 20 χρόνια πριν από όσο θα έπρεπε με την έλευση των Autobots που την βλέπουμε στην αρχή Τη ταινία του 2007. Οπότε είναι ένα περίεργο πράγμα που γίνεται που προφανώ περιμένω να δουν πώ θα πάνε από εσπράξει για να πούν Α είναι prequel, Α είναι reboot. Μόνο αυτό έχω να πω που ήμουν σε φάση γιατί, αλλά είναι το τέλο τέλο και δεν είναι ε, και χτίσιμο για sequel ξεδιάντροπο. Οπότε δεν ξέρεις, δεν άνοιξε και το φριδάκι μου να μου. Η Χέιλι Στάινφελτ παίζει έναν χαρακτήρα που δυστυχώ μου έγινε αντιπαθή άμα τη εμφανίσει, διότι είναι 18 χρονών και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι για τα 18α γενέθλιά της να πάρει ένα αυτοκίνητο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με όσους θεωρούν ότι το αυτοκίνητο είναι κάτι που τους δίνει ελευθερία κίνησης και το αγαπάνε γι' αυτό. Κανένα πρόβλημα, αλλά συγγνώμη, αν ανοίγει το καπό και καβλώνεις, είμαστε από άλλο πλανήτη. Αν είσαι 45 χρονών και ανοίγει το καπό και καυλώνει, μπορούμε να είμαστε φίλοι. Αλλά άμα είσαι 18 χρονών και ανοίγει το καπό και καυλώνει και είσαι χαρακτήρα σε ταινία, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σα συμπαθήσω. Προσωπικό μου κόλλημα αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Χέλι Στάινφελτ κάνει συμπαθή το χαρακτήρα τη ασχέτω του προσωπικού μου κόλλματο και φαίνεται ότι είναι ταλαντούχα. Καταφέρνει να ξεπεράσει τα όποια κλισέ έχει ο χαρακτήρα τη. Με το να είναι τόσο πηγαία συμπαθή, αλλά επειδή την έχω δει και σε άλλα πράγματα, ξέρω ότι έχει πολύ περισσότερο ταλέντο από όσο τη ζητάει αυτό το σενάριο. είναι Παρόλο που είναι η ημιανήλικο, ε, είναι από τα πιο ταλαντούχα ημιανήλικα που κυκλοφορούν. Φίλε, είναι 22 χρονών, δεν είναι σε κανένα επίπεδο ανήλικο, δηλαδή παραγγέλνει και αλκοόλ μόνη τη πλέον. Είναι, Θέλω να ναι, πω. Εντάξει, αλλά στην Αμερική στα 21 δεν παραγγέλνει αλκοόλ, αλλά είναι κυριολεκτικά ένα χρόνο μετά τον ανήλικο. Αυτό είναι, είναι η barely illegal. Αλλά είναι αφάνταστα ταλαντούχα για την ηλικία τη. Και όντω, δηλαδή, έχει παίξει σε κοένα, ας πούμε, και τύπισσα. το κουβάλει σε πάνω τη μαζί όταν με τον Τζέντζερ. Το όταν, όταν ήταν 14, πόσο ήταν. Είναι όντω ένα κλεισιο χαρακτήρα. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με το ότι καυλώνει με τα μάξια τόσο πολύ, διότι νομίζω, νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα των Αμερικάνων εφήβων, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να το βλέπω. Ε, σύμφωνοι, οκ. Okay. Αυτό δεν, δεν είσαι υποχρεωμένο. Είπα ότι είναι αρέσει. προσωπικό μου πρόβλημα. Όχι, όχι σύμφωνοι. Είναι, ε, είναι άρρωστη η σχέση που έχουν οι Αμερικάνοι με τα μάξια του, το ξέρω. Ισχύει. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που προσπάθησε ο Σπίλμπεργκ σαν παραγωγό να κάνει, και στο πρώτο Transformers, A Boy and His Car, εδώ είναι A Girl and Her Car, ξέρω εγώ. Και βγήκε αυτή η... μου έβγαλε με πολύ πηγαίο ενθουσιασμό αυτή τη σχέση που έχει με το αμάξι <laughs> την, την, αφήσει κύριε παιδί μου. Αλλά είναι τόσο χαρισματική η Χέλη Στάινφελτ που πραγματικά αυτό το κλισέ που θα μπορούσε να βγει, το ξεπέρασε και έκανε έναν χαρακτήρα που άμα εμφανιστεί και σε sequel, μαζί τη. Είμαι, είμαι, εκεί. Κατάφερε και έκανε τον σωστό συναισθηματισμό. Δεν την έβλεπα και με πιάσαν τα σιρόπια να, να κολλάνε τα χέρια μου, αλλά ούτε έπεσε όλο αυτό το πράγμα να το βλέπω με νεκρά μάτια, λε και βλέπω ομιλία στη βουβουλή. Ήταν το τόσο όσο για να τη συμπαθήσω και να με πάρει το χεράκι και να ακολουθήσω. Και προφανώ υπάρχει ο κεντρικό χαρακτήρα τη ταινία που λέγεται Bumblebee. Ο Bumblebee είναι ένα ψηφιακό πλάσμα. Είναι συμπαθέστατο και αυτό είναι επίτευμα διότι δεν έχει χαρακτήρα ο Bumblebee και είναι και εύκολο να τον κάνουν να μην έχει χαρακτήρα διότι έχει πάθει αμνησία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Bumblebee έχει χαρακτήρα ή έστω έχει χαρακτηριστικό, είναι ο πιστός στρατιώτης και χάνει και αυτό το χαρακτηριστικό και μένει το απόλυτο κενό και μετά ουσιαστικά αρχίζει η ταινία και παρόλα αυτά δεν χάνει το στοίχημα του να ενδιαφέρεσαι να παρακολουθεί τον Bumblebee. Ναι, γιατί τον κάναν καρτούν. Τον κανονικό κανονικότατα καρτούν και μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά το κάνανε τόσο όσο. Δηλαδή, τον κάναν καφατζή, τον κάναν το πιστό κουτάβι, ρε παιδί μου. Είναι η σωστή χαριτομενιά. Τι να κάνουμε. Εγώ τον βρήκα χαριτωμένο. Τον βρήκα συμπαθέστατο. Όταν έκανε μηχανικά puppy eyes, εγώ ήμουνα εκεί. Λέω, OK. Μπράβο, διότι ο κεντρικό χαρακτήρα δεν είναι αδιάφορο δευτερεύον στην ίδια του την ταινία για χάρη τη ηρωίδα α μην είναι τεχνικά ο Τζον Σίνα παίζει τον υπολοχαγό Ζαμπόν, ο οποίο δουλεύει για τη CIA ή τέλο πάντων ποια είναι η μυστική υπηρεσία που έχει η ταινία. Και είναι ένα τύπο ο οποίο το σενάριο απαιτεί από την αρχή ω το τέλο τη ταινία να είναι κάποιε στιγμέ αντιπαθέστατο, κάποιε στιγμέ ελαφρώ συμπαθή, κάποιε στιγμέ ίσω και συμπαθέστατο και ποτέ δεν είναι ολοκληρωτικά συμπαθή ή ολοκληρωτικά αντιπαθή. Και ο Τζον Σίνα το κρατάει αυτό. Είναι, δεν είναι ηθοποιό, αλλά είναι ένα πηγαία χαρισματικό τύπο που δεν χρειάζεται να παίζει. Κάνει καλά αυτό το είμαι λίγο κολλόπεδο. Αλλά εντάξει, είμαι και καλούλη. Κοίτα, είναι μια λιγότερο χαρισματική εκδοχή του The Rock. Και λέω λίγο λιγότερο χαρισματική εκδοχή. Είναι στα χνάρια του The Rock, όπου τον έχω δει να παίζει σε κομμωδία. Είναι από τα καλύτερα στοιχεία των κομμωδίων αυτών. Και δεν το λέω ότι οι κομμωδίε είναι κακέ. Είναι μια χαρά και εδώ πέρα έχει έναν πάρα πολύ απλό ρόλο. Και τον περατώνει μια χαρά. Είμαι εκεί. Είναι ο σωστό ανταγωνιστή, αλλά όχι κακό. Και έχει και την οικογένεια, ρε παιδί μου, που η οικογένεια είναι ένα μεγάλο θέμα σε ταινίε Transformers, γιατί μου έχουν πρίξει τα παπάρια ταινίες, ε, στην αρχή τριλογία τέλο πάντων. Θα το συγκρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ πέρα είναι διότι υπάρχει. Και γενικότερη αίσθηση του καρτούν. Οπότε οι βλακίτσε του εντάσσονται σε αυτή την αίσθηση. Η ίδια η έμπνευση τη ταινία δικαιολογεί όλε τι επιμέρου επιλογέ εδώ πέρα. Γι' αυτό εν τέλει με κέρδισε η ταινία. Εντάξει, ο Travis Knight προέρχεται από animated background, α πούμε, οπότε έχει κάνει το κούμπο and the Two Strings που μου είχε αρέσει αρκετά. Και όταν ανακοινώθηκε, είπα. Οκ, okay. πάμε στο αντίθετο καλλιτεχνικό ρεύμα από τον Μάικλ ε, Μπέι. Και δούλεψε. Διότι προσέγγισε την ταινία σαν να ήταν καρτούν. Όπω έχω πει εκατόχιλιαδε φορέ σε αυτό το βίντεο, μου άρεσε, το υποστήριξε πλήρω. Αυτό το, το όραμα, κατά τη γνώμη μου, είναι το σωστό, η σωστή μεταφορά Transformers που ήταν καρτούν για να πουλήσουν παιχνίδια σε live action με κανονικού ηθοποιού. Στη σκηνοθεσία είναι προφανέ ότι ο Νάιτ έχει επιλέξει μια εφηβίστικη προσέγγιση για να κάνει μια καθαρό αίμα, θα έλεγα, εφηβίστικη ταινία, χωρί όμω να χάσει την αξιοπρέπειά του. Διότι το να κάνει μια εφηβίστικη ταινία είναι πολύ εύκολο να το ξεφτυλίσει. Εδώ το κάνει με τον αξιοπρεπή τρόπο να κάνει μια εφηβίστικη ταινία. Είναι προφανέστατε οι επιρροέ του, αλλά παρόλα αυτά δεν ένιωσα ποτέ ότι αντιγράφει. Και κάνει ένα ωραίο παστή ε, από αυτού του είδου τι ταινίε που έκανε ο Σπίλμπεργκ και έκανε παραγωγή ο Σπίλμπεργκ τη δεκαετία του 1980. Του πήρε 11,5 και χρόνια, αλλά πετύχαν επιτέλου το σχεδιασμό των Transformers. Δεν είμαι ο μεγαλύτερο φαν του καρτούν που υπήρξε ποτέ, το βλέπα όταν ήμουν μικρό, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση το 2007, όταν είδα, μάλλον πριν το 2007, όταν είδα το πρώτο τρέιλερ τέλο πάντων του πρώτου Transformers, λέω πώ είναι έτσι σχεδιασμένα. Ήταν ένα μάτσο από, από, γρανάζια και μηχανικά εξαρτήματα, ρε παιδί μου, και, και, έχαναν, έχανα το σύνολο. Δηλαδή χανόμουν μέσα στα εξαρτήματα, γιατί τα ψηφιακά ήταν εξαιρετικά από τότε. Αλλά ως, ήταν τόσο υπερσχεδιασμένο αυτό το πράγμα που έχανα το, το όλο νόημα του ότι okay, τώρα βλέπω Transformers. Και εδώ κοίτα να δει που πετύχανε κανονικότατα το κλασικό design από τα καρτούν. Και δουλεύει πλήρω. Δεν ξετρελάθηκα πέρα από το ότι με έπιασε μια μικρή νοσταλγία ρε παιδί μου από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά λέω κοίτα να δει που μπορούσατε να το κάνετε το 2007, αλλά επιλέξατε ξεκάθαρα να μην το κάνετε μέχρι και την έκτη ταινία του franchise. Δεν θα το συγκρίνω με τα προηγούμενα γιατί δεν τα έχω δει, αλλά ε, δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε έστω και για μια στιγμή ο σχεδιασμό του τον ρομπότ γενικώ. Δεν το ένιωσα ποτέ, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλά τα ψηφιακά. Έχει εξαιρετικό CGI, η ταινία, προφανώ. Προσωπικά δεν κατάφερα να πιστώ από το σχεδιασμό αυτό των Transformers. Και αυτό δεν είναι θέμα τη ταινία. Και τότε που ήμουν μικρό, κάθε φορά που πετύχε ένα Transformers στην τηλεόραση, άλλαζα κανάλι. Οπότε ποτέ δεν πρόκειται να με πείσουν αυτά τα ρομπάμαξα. Δεν είμαι φαν. Οπότε δεν είναι θέμα τη ταινία αυτό. Και κατάφεραν και πετύχαν τη δράση επιτέλου αρκετέ ταινίε μετά. Η κάμερα τραβήχτηκε πίσω, κρατήσανε μονόπλανα. Οι υπέροχε χορογραφίε που υπήρχαν την πρώτη ταινία, ο μοναδικό τρόπο που κινούνταν τα ρομπότ ήταν κάτι το οποίο χανόταν τότε, διότι πάλι είχαν, μπορεί να μην είχαν πετσοκομμένο μοντάζ τύπου ε, Green Grass, ρε παιδί μου, που μόνο Green Grass το κάνει καλά, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ήταν τόσο κοντά η κάμερα και σε συνδυασμό με τον υπερσχεδιασμό των το ρομπότ, απλά δεν έβλεπα τη δράση. Εδώ δεν γίνεται τίποτα από αυτά και για άλλη μια φορά ένα σκηνοθέτη από καρτούν φοράει τα γυαλιά σε σκηνοθέτε live action. Όπω είπα, δεν είμαι ο μεγαλύτερο fan ε, αυτού του franchise γενικότερα από τότε, αλλά το έβλεπα ευχάριστα και το μόνο που ζητούσα από μια live action ταινία Transformers ήταν να τη δω ευχάριστα. Είναι η πρώτη ταινία που μου το έδωσε αυτό. Οπότε είμαι αρκετά ευχαριστημένο, ένιωσα αυτά που ήταν να νιώσω, γέλασα εκεί που ήταν να γελάσω τι περισσότερε φορέ και οπότε έπεφτε εξηλίκη, ε, ε, έπιανα τον εαυτό μου να, να γουστάρει. Οπότε, αν αυτό είναι το μέλλον του franchise, είμαι εκεί και στο επόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι η ταινία με άγγιξε σε οποιοδήποτε επίπεδο αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι μετάνιωσα που την έβλεπα σε καμία στιγμή της. Είναι μια ταινία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην νοσταλγία και θεωρώ ότι το έκανε καλά χωρίς όμως να γίνει ένα ομφαλοσκοπικό πάρτι νοσταλγίας του «Α, όλο νοσταλγία». <laughs> τη χρησιμοποίησε με έξυπνο τρόπο σε αντίθεση με την ταινία που ανέφερε ο Τζουβελέκη ανάμεσα στα γονγκιτά του και τα μουγκιτά του. Παίρνει μια συνταγή 30 χρόνων και την κάνει μια χαρά στο σήμερα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό, χωρί να σημαίνει ότι η ταινία απαραίτητα απευθυνόταν σε μένα, διότι όσον αφορά την πλευρά των Transformers, δεν με ενδιαφέρει στο απειροελάχιστο το συγκεκριμένο franchise, οπότε δεν πρόκειται να κάνουμε και τι άλλε ταινίε Transformers. Άντε να βγει κανένα sequel του Bumblebee, το πολύ τι άλλε. Δεν, δεν, με χαλάει καθόλου η αλήθεια είναι. Ο μόνο λόγο που το λέω είναι ότι την πέμπτη ταινία Transformers που ξεκίνησα να τη βλέπω δεν κατάφερα να την ολοκληρώσω. Οπότε... <laughs> την είδε λόγω Hopkins, έτσι δεν είναι. Την είδε λόγω Hopkins. <laughs> και δεν κατάφερα να ολοκληρώσω, οπότε δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά η συγκεκριμένη ταινία θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο δείγμα του πώ μπορεί να πάρει τη νοσταλγία η οποία πουλάει πάρα πολύ και να τη σερβίρει με κομψό και αξιοπρεπή τρόπο στο σήμερα. Εσεί τον είδατε το μέλισσο. Θα τον δείτε. σας άρεσε. Δεν σα άρεσε. Πείτε μα κάτω στα σχολεία. Και να απολαύσετε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τι συνεχεί συγκρίσει μου με το πρώτο Transformers. Ωστόσο...